Δεκάδε ενδιαφέρουσε ιστορίε έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τα παιδιά που επισκέπτονται την εμβληματική έκθεση του Ιδρύματο Μίζων Ελληνισμού Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών. Που η Πλασίμπο Events, σε συνεργασία με τη ΔΕΘ Χελέξ, που αναβιώνει και να προσαρμόζει τα δεδομένα του 2022 στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 1 τη ΔΕΘ. Καλώ ήρθατε λοιπόν στην έκθεση με τίτλο Υπάρχει σε όλα λύση. Ένα ταξίδι στον κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών. Μια εμβληματική έκθεση του Ιδρύματο Μίζων Ελληνισμού που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδε χιλιάδε επισκέπτε στα 10 χρόνια λειτουργία τη. Τώρα για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 1 τη ΔΕΘ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ταξίδι πίσω στο χώρο και στον χρόνο. Οι επισκέπτε λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλη αυτή την ιστορία, την εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, ξεκινώντα από τον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. στα παράλια τη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα, περνώντα την κλασική Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ. Φτάνοντα ω την Ελληνιστική Αλεξάνδρεια και του πρώτου μεταβυζαντινού αιώνε. Μικρή και μεγάλη, κατά τη διάρκεια αυτού του ξεχωριστού ταξιδιού στην ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, έχουν τη δυνατότητα να γράψουν αριθμού με βάση τα ιερογλυφικά σύμβολα των αρχαίων Αιγυπτίων και τη σφινοειδή γραφή των Βαβυλώνιων. Να προσπαθήσουν να μοιράσουν με απόλυτη ακρίβεια έξι καρβέλια σε δέκα ανθρώπου. Να μάθουν πώ υπολόγισε ο Θαλή το ύψο τη πυραμίδα του Χέοπα από τη σκιά μόνο με ένα σκηνή και πόσο ο μέτρησε το μήκο 250.000 σταδίων τη περιφέρεια τη γη, αλλά και να διπλασιάσουν ένα τετράγωνο με τη βοήθεια. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδραστική έκθεση. Δεν χρειάζεται κανεί να είναι μαθηματικό, να είναι μαθηματική διάνοια ή να γνωρίζει μαθηματικά. Σκοπό λοιπόν τη έκθεση είναι η μίησή μα στην μαγεία τη μαθηματική σκέψη. Ουσιαστικά θα θαυμάσουμε όλο αυτό το μεγαλείο όλων αυτών των χαρισματικών ανθρώπων τη αρχαιότητα, φιλοσόφων και μαθηματικών, οι οποίοι έχοντα ελάχιστα μέσα στη διάθεσή του, αλλά με το μεγαλείο τη σκέψη του, κατόρθωσαν να συμβάλλουν στα Μεγαλύτερα επιτεύγματα τη ανθρώπινη διανόηση. Ήδη η έκθεση θεωρείται πολύ πετυχημένη διότι, μόλι από την πρώτη μέρα λειτουργία, πάνω από 20.000 μαθητέ έχουν δηλώσει πρόθεση να την επισκεφθούν. Στόχο τη έκθεση, θα διαρκέσει έω 30 Μαρτίου, είναι όπω λένε οι διοργανωτέ, η απομυθοποίηση και απενεχοποίηση των μαθηματικών.